μέσα από αυτή την απώλεια, βλέπεις τα πράγματά του, βλέπεις τα ρούχα του που φορούσε, που είναι άψυχα, αλλά που για σένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εκεί μέσα υπήρχε το σώμα του παιδιού σου. Γιατί η ψυχή για μένα δεν φεύγει ποτέ από κοντά μου. Συγγνώμη αν σας φαίνεται κάπως αυτό. Εγώ μπορώ και τη νιώθω συνεχώς κοντά μου, χαμογελαστή, όμορφη, όπως την είχα πάντα στο μυαλό μου. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Είναι φυλαχτό. Είναι ένα φυλαχτό που μου δίνει δύναμη. Πίσω από την κόρη μου είναι όλες οι κόρες, γιατί για μένα όλες αυτές οι αδικοχαμένες κοπέλες και τα αγόρια, γιατί είναι πάρα πολλά. Και το συνειδητοποίησα όταν είδα κάποια ματωμένα πορτρέτα. Ήταν και πολλά αγόρια ανάμεσά τους. Ήταν ο Ζακ, ο Φίσας, ο Γιακουμάκης. Όλα αυτά τα μάτια ήταν απλά ζωντανά και με κοιτούσαν, έχοντας ένα γιατί. Πρώτα-πρώτα βέβαια της κόρης μου ήταν αυτό το γιατί. Και το ένιωσα τόσο πολύ έντονα και το έβαλα μέσα στο πετσί μου. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να περάσω και ένα μήνυμα προς τους άντρες. Και οι άντρες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Και όταν έχουν μία σχέση, μία κοπέλα, μία σύντροφο που δεν τους αρέσει, που δεν τους κάνει, που τους προσβάλλει, που τους αποτιμά, που όλα αυτά, που τους χάλασε τη φάση, ας την πάρουν αυτή την κοπέλα, ας την πάνε στο σπίτι της, να την αφήσουν έξω από την πόρτα της, να μην την ξανασυναντήσουν ποτέ, να γυρίσουν στη μάνα τους, γιατί και αυτή η μάνα τους περιμένει και αυτό το κορίτσι το περιμένω εγώ και η οικογένειά της.